Παγκόσμια μέρα γλυπτικής σήμερα. Σωστά, 24 Απριλίου. Κάθε χρόνο γιορτάζεται με πρωτοβουλία του Διεθνούς Κέντρου Γλυπτικής. Για να δούμε ένα βίντεο λίγο. Να δούμε κάποια πλάνα λίγο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το ομοίωμα εκεί στο μουσείο του κυρίου Κοκκινίδη. Για κοιτάξτε λίγο. Νέα προσθήκη. Εντυπωσιακό. Λεπτομερέστατο και ακόμα ένα κόσμημα που θα βρεθεί στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Εν τω μεταξύ, από ποια ταινία είναι αυτό το πλάνο? Θα μας το απαντήσει ο καλλιτέχνης για σιγουριά. Δεν ξέρεις, δεν παρακολουθούς ελληνικές ταινίες? Παρακολουθώ. Μαρία απέναντι τσε. Μπορεί να είναι, μισό λεπτό, από την Εράιδα και το Παλικάρι. Όχι. Είναι από τη. Όχι, δεν από εκεί. Κι όμως, είναι κι όμως. Από εκεί που πουλούσε ψάρια. Που ήταν στην νυχτή αγορά, εκεί δεν είναι. Η Μανταλένα. Ποια Μανταλένα? Όχι. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ναι, επειδή δεν γνωρίζω. Μπερδευτήκαμε τι ελληνικέ ταινίε. Μισό λεπτάκι θα μα τα πει εδώ ο Θεόδωρος Κοκκινίδης, γλύπτης Κέρινων Ομοιωμάτων. Λοιπόν, η πρώτη απορία, την καλησπέρα μα από Κρήτη. Από ποια ταινία είναι το παρουσιαστικό? Καλησπέρα, πολύ σωστά το είπατε. Είναι από το πιο λαμπρό αστέρι, όπου η Αλίκη ήταν στην ψαραγορά. Να. Και με τα λουλούδια στα μαλλιά και στο στήθος, τα κόκκινα κοντά φορέματα με την πέρτα στο. Λόγω παράδοσης και Κρήτης, εδώ η Μαρία, η περατέρη Πενεράδα και το Παλικάρι, καμία σχέση. Και εδώ εγώ έδωσα δύο επιλογές. Εντάξει, ασπρόμαυρη Μανταλένα, πώς ήρθε το μεταξύ. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και ένα μεγάλο μπράβο, κύριε Κοκκινίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα επίσης. Για πείτε μας πόσος χρόνος χρειάστηκε, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση. Αυτό το έργο χρειάστηκε 6 γεμάτους μήνες. Δουλεύτηκε από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι τον τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη, κάπου εκεί. Και παρουσιάζεται τώρα. Πέρασε αρκετός καιρός από τον καιρό που το ολοκλήρωσα. Μείναν κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες τώρα ολοκλήρωσα και το έβαλα στην έκθεση στο μουσείο μέσα μόλις λίγο πριν. Χθες παρουσιάστηκε, σήμερα μπήκε στο μουσείο να κάνει πρεμιέρα. Το έργο είναι εμπνευσμένο από την εποχή που η Αλίκη έκανε τις έγχρωμες ταινίες της. Σωστά. Θα μπορούσε να είναι και από την Εράδη και το Παλικάρι, αν θα τις βάζαμε ένα άλλο ρούχο και την κόμωση λίγο διαφορετική. Οπότε λοιπόν, και όταν δούλευα και εγώ το έργο αυτό, στο μυαλό μου είχα την Αλίκη σε δύο εικόνες. Σε αυτή την Αλίκη του λαϊκού κοριτσιού που υποδίονταν στις ταινίες, αλλά και την Αλίκη της Στάρ. Οπότε λοιπόν, φτιάξαμε δύο διαφορετικά ρούχα για το έργο αυτό. Το ένα είναι αυτό που βλέπετε, και ένα άλλο είναι σε φωτογραφίες που μπορεί να έχετε δει ίσως, που είναι από την ταινία Η Αγάπη μας που φοράει, που ήταν ταξιδεύτρια και έγινε η πρωταγωνίστρια, που φοράει ένα μπλε φόρεμα με ασημή το πάνω μέρος. Για να θυμίζει λίγο την Αλίκη της Σταρ ως εθνική στάρ, όπως λέγεται, η Αλίκη, πιο λαμπερή ηθοποιός της χώρας μας. Πραγματικά δεν μπορώ να αποφασίσω με ποιο ρούχο πρέπει να είμαι στην έκθεση. Οπότε μπορεί αυτό να αλλάζει εν καιρό και κάποιοι να την βλέπουν με αυτά τα κόκκινα ρούχα και κάποιοι άλλοι να την βλέπουν με την μπλε τουαλέτα. Είναι ένα κόσμημα, κύριε Κοκκινίδη, και είναι και πολυτέλεια να έχουμε εδώ στην εκπομπή και στην Ελλάδα ένα καλλιτέχνη σαν και εσάς. Νομίζω τα τελευταία χρόνια τα μουσεία Κέρινων Ομοιωμάτων έχουν δει την αναγνώριση. Όλη αυτή η αγάπη των ανθρώπων προς καλλιτέχνες αλλά και μεγάλες προσωπικότητες σιγά σιγά φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι επιθυμούν να τους δουν από κοντά. Και φαντάζομαι ότι μία αντίστοιχη εμπειρία έχετε κι εσείς από το μουσείο το οποίο έχετε φτιάξει. Η κατασκευή είναι με το χέρι, στο σύνολό της, δηλαδή, επειδή ξέρετε, 2023, σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία μας βοηθάει πολύ, υπάρχει βοήθεια από ηλεκτρονικό υπολογιστή, η μακέτα να γίνει κάπως διαδικτυακά? Καθόλου. Είναι όλα με το χέρι, με τον παραδοσιακό τρόπο. Άλλωστε, αυτό είναι και η μαγεία του δημιουργήματος. Γιατί εγώ αυτό που επιμένω να δώσω στους επισκέπτες μου είναι να τους δείξω να νιώσουν κάτι από τη χαρά της δημιουργίας που νιώθω κι εγώ και να τονίσω ότι αυτό που βλέπουν είναι ένα δημιούργημα. Δεν μπορεί να είναι ούτε η ίδια η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ούτε η ίδια η Ζωζό Σαμπουτζάκη κτλ. Είναι ένα δημιούργημα που αποτυπώνει τις προσωπικότητες αυτές. Με τις όποιες εντός εισαγωγικών ατέλειες, γιατί ένα γλυπτό, ένα πορτρέτο θα έχει πάντα την πινελιά του δημιουργού και θα εξελιχθεί και θα δημιουργηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι έχει τη δική του μαγεία. Διαφορετικά θα ήταν μια φωτοτυπία ή μια φωτογραφία, που ακόμη και αυτή έχει τη δική της γοητεία παρόλα αυτά η φωτογραφία, μια και είναι μια ωραία τέχνη και αναφέρθηκα εκεί. Γίνεται με τα χέρια. Δουλεύετε το έργο πρώτα σε πυλό και μετά περνάει στο κερί. Δεν είναι κατευθείαν στο κερί. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα αντίγραφο από το πύλινο γλυπτό που γίνεται αρχικά. Και αυτή είναι η δυσκολία που πρέπει και εγώ να φανταστώ ως δημιουργός, πώς πρέπει να φαίνεται ένα πρόσωπο χωρίς μακιγιάζ, χωρίς μαλλιά, χωρίς φρύδια και να μπορέσω όταν αυτά αντικατασταθούν με τα φυσικά υλικά που παίρνουν πάνω, τα φυσικά μαλλιά ή οδοντοστοιχεία που γίνεται από το τεχνίτη,
να φαίνεται σαν το πραγματικό. Έχει τη δυσκολία του. Εμείς όσο μας μιλάτε κάνουμε και μία έτσι περιήγηση κατά κάποιο τρόπο σε άλλα εκθέματα, σε άλλες δημιουργίες σας και πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Πραγματικά πού μπορούμε να σας βρούμε, όποιος ανηφορείς εκεί κριτικός, πώς μπορεί να επισκεφθεί το μουσείο σας, για να κλείσουμε με αυτό. Το μουσείο βρίσκεται στο Δήμο Παγκαίου, είναι 25 χιλιόμετρα έξω από την Καβάλα. Σωστά, έχουμε συνδεθεί πολλές φορές. Στην παλιά εθνική οδό και είναι πολύ εύκολο να έρθει κανείς. Η Εγνατία οδός είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Στο χωριό λέει Κηπιά. Τέλεια. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Επίσης. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για όλες τις κατασκευές και δημιουργίες σας. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από καρδιάς. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά.